Έκανα 19 παρουσιάσει, πήρα 19 όχι. Μέχρι που να υπογράψουμε τα συμβόλαια και να πάρουμε τα λεφτά, εγώ δεν πίστευα ότι θα γινόταν, Αλλά τελικά η 20η προσπάθεια ήταν και επιτυχημένη. Και αν δεν συνέβαινε αυτό το κακό γεγονό, ε, δεν είμαι βέβαιο ότι θα είχα κάνει την ίδια πορεία. Δεν έχω κάνει καμία επιχείρηση ποτέ στη ζωή μου μόνο μου. Πάντα είχα συνεδρέου. Είχαμε, όπω είπα προηγουμένω, μια εβδομάδα δόξιο Θεό και μια εβδομάδα βοήθεια Παναγία. Ε, και λέω, δεν είναι δουλειά αυτή. Θα, θα πεθάνουμε από την καρδιά μα μέχρι που να. Το εκπαιδευτικό μα σύστημα δεν μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε. Γιατί η δυσκολία τελικά γίνεται ε, το μάθημα. Και αυτό το ταξίδι δημιουργεί αδρεναλίνη και συνεχίζει τη ζωή βέβαια. Στην ποιότητα τη ζωή υπήρχαν επιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι του ανθρώπου του κάνει μαχητέ, του κάνει εφευρετικού η ανάγκη. Το παιχνίδι έχει όρους. Και οι όροι είναι ξεκάθαροι. Θα προσπαθήσεις, θα αμυφθείς. Η χαλαρότης δεν οδηγεί πουθενά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Ευχαριστούμε την Eurobank και την Grant Thornton που μέσα από το θεσμό των Growth Awards υποστήριξαν την παραγωγή του σημερινού επεισοδίου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μπορείτε να δείτε και τις προηγούμενες και τις επόμενες συζητήσεις που έρχονται. Σπύρο, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, το Σπύρο, να πω ότι το ξέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν χρειάζεται νομίζω πάρα πολλές συστάσεις. Είναι πάρα πολύ γνωστός ως ο ιδρυτής της Τσιπίτα και πλέον ε, και ε, ε, ηγείται μιας προσπάθειας που λέγεται, μια ομίλου που λέγεται Bespoke που περιλαμβάνει εταιρείε όπως ε, την Ίων και τον Νίκα στο να φτιάξει ένα πάρα πολύ μεγάλο όμιλο ε, ε, τροφίμων. Σπύρο, καλώς ήρθες. Ε, αυτό νομίζω που όλοι για τους οποίους μίλησα για τη συνέντευξη, για τη συζήτηση που θα κάναμε, ε, με ρωτάγαν όλοι με πολύ περιέργεια πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία σου ε, και πώς σου ήρθε η ιδέα για ένα προϊόν το οποίο ε, τελικά έγινε παγκόσμιο προϊόν, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε. Η ιδέα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δική μου. Εγώ είχα μια μικρή βιοτεχνία που έβγαζα πραλίνα φουντουκιού και υπήρχε μια κουρασαντερή στην Πατησίων η οποία έπαιρνε μεγάλε ποσότητε. Ήμουν ακόμα φοιτητή στην Ανατάτη Εμπορική και πήγα μια μέρα να δω τι τη κάνει αυτό ο άνθρωπο σε όλε αυτέ τι κρέμε που παίρνει. Και είδα ότι έπαιρνε κάποια φρέσκα κουρασάν, τα κόβε στη μέση και έβγαζε, έβαζε μέσα πραλίνα και τα πουλούσε. Όταν αργότερα Ήμουν ιδιοκτήτη τη ΕΠΙΤΑ και βγάζαμε μόνο γαριδάκια και τα γαριδάκια ήταν ένα προϊόν που ήταν σήμερα. Δόξα τω Θεώ, αύριο βοηθά Παναγιά. Αποφάσισα να κάνω κάτι πιο σοβαρό. Και έτσι αποφάσισα να προσπαθήσω να βιομηχανοποιήσω και να τυποποιήσω κατά βάση αυτό το προϊόν που είχα δει στα... στην Πατησίων, σε αυτή την κουρασαντερή. Δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε από ένα προϊόν φρέσκο να το κάνει ένα προϊόν μακρά διάρκεια και το κυριότερο δεν είχα και τα λεφτά. Οπότε έφτιαξα μια υποτυπώδη παρουσίαση εκεί, αν την πηγαίνω σε διαφόρου τη εποχή, τροφίμων και όχι μόνο. Έκανα 19 παρουσιάσει, πήρα 19 όχι. Και μάλιστα κάποιο μου είπε κιόλα, Πώ ήρθε παιδάκι μου να. Ε, Βγάλει ένα τέτοιο προϊόν. Στο τέλο πίστευα και εγώ ότι ήταν κακή ιδέα, γιατί όταν όλοι τόσοι άνθρωποι σου λένε όχι και όχι και όχι, ελε κι εσύ, δεν μπορεί να μην ξέρω εγώ να ξέρουν αυτοί. Και το εγκατέλειψα αυτό το project. Πόσο χρονών ήσουν ήσουνε τότε, 25-26. Και μετά από ένα χρόνο και από το είχα εγκαταλείψει, αυτό που μου είχε φτιάξει το business plan ο Θεό να το έκανε business plan, πέντε σελίδε, κάτι γράφαμε εκεί. Ε, μου είπε, και, και, βέβαια δεν είχα λεφτά να τον πληρώσω. Και του είχα υποσχεθεί ότι θα πάρει φύ μόνο αν θα βρίσκαμε χρηματοδότηση. Μου είπε ότι ξέρει, δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα ένα φαν το οποίο θέλει να δει για νέε επενδύσει. Ήταν μια εταιρεία που είχε φτιάξει ο De Benedetti από την Ιταλία με, τους, με το La Young Group και με την Alpha Bank, τον Τιτάνα και το CEO της εταιρείας που το έτρεχε και μου λέει πάμε να κάνουμε μια ακόμα παρουσίαση. Του λέω τι να κάνουμε, έχουμε φάει τόσα, όχι τόσες πόρτες τώρα, τι να... Όχι, μου λέει έλα τελευταία φορά δεν έχω πάρει κι εγώ καμιά αμοιβή, τόσο καιρό δουλεύω. Και έτσι πήγαμε, το κάναμε και ο θαύματος θαύματο μα είπαν ναι. Μέχρι που να υπογράψουμε τα συμβόλαια και να πάρουμε τα λεφτά, εγώ δεν πίστευα ότι θα γινότανε, αλλά τελικά η 20η προσπάθεια ήταν και επιτυχημένη. Αυτό είναι μία δημιουργία, προϊόντος που, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι συνήθως τα τρόφιμα δεν τα συνδέει ο κόσμος πολύ με την καινοτομία. Ε, ενώ αυτό ήταν ένα καινοτόμο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το, τα πρώτα σημάδια ότι αυτό το προϊόν αρέσει στον κόσμο και ότι πρόκειται να δουλέψει και ότι οι 19 προηγούμενοι είχαν άδικο. Πότε το... Ποτέ άρχισε να το αισθάνεσαι αυτό, να το βλέπει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και consumer test, να ρωτήσουμε του καταναλωτέ, αν αρέσει, σας αρέσει, γιατί το τελικό προϊόν δεν το είχαμε στα χέρια μα. Οπότε το ρίσκο ήταν πλήρε. Έπρεπε να το φτιάξει, να φτιάξει το εργοστάσιο, να γίνει παραγωγή και μετά να ρωτήσει τον καταναλωτή. Που τελικά σε εκείνη τη φάση δεν έχει και μεγάλο νόημα. Τα έχει βάλει τα λεφτά. Οπότε ουσιαστικά βγήκαμε πρώτα στην αγορά. Και μετά μάθαμε το προϊόν αρέσει. Και άρεσε πολύ. Άρεσε, τελικά δεν άρεσε μόνο σε Έλληνες. Άρεσε σε πολλούς ανθρώπους. Ήταν ένα προϊόν το οποίο συνδύαζε ε, δύο γεύσεις που είναι βασικές. Το ψωμί, το κρουασάν, το αλεύρι με τη σοκολάτα. Και τα δύο προϊόντα ξεχωριστά είναι δύο προϊόντα πολύ αποδεκτά. Άρα το θέμα ήταν ο συνδυασμός τους θα δώσει ένα γευστικό αποτέλεσμα και μια χρησιμότητα στον καταναλωτή που να το πάρει και να το ξαναπάρει. Εγώ το άλλο που θυμάμαι πάντω ω παιδί ήταν ότι το κρουασάν ήταν είδο πολυτελεία στο μυαλό μα. Δηλαδή, ε, θυμάμαι ότι οι γονεί μου θα μα παίρναν κρουασάν μόνο αν ήμασταν κάπου στο εξωτερικό για ειδική περίσταση. Δεν ήταν ε, για χόρταση, α πούμε, το κρουασάν. Ήταν ακριβό. Όπω λε, χάλαγε μετά από μια μέρα. Οπότε δεν μπορούσε να το κρατήσει. Και ακόμα θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμασταν με του γονεί μου σε, στο εξωτερικό και πήγε η μητέρα μου να πάρει σε μένα και τον, και τον αδερφό μου δύο κρουασάν. Και όταν τη είπαν την τιμή, μα λέει: Διαλέξτε κάνα τόστ καλύτερα. Ναι. Δεν το ήταν κρουασάν... τότε αυτό που είναι σήμερα το κρουασάν που θεωρείται ας πούμε, το συσκευασμένο το δικό σου κρουασάν είναι μαζικό προϊόν. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά στην κλίμακα που του κάναμε εμεί παραγωγή. Και στον τρόπο με τον οποίο το κάναμε παραγωγή, τα κόστη έπεφταν πάρα πολύ. Διότι έχοντα μακρά διάρκεια ζωή, έχει δυνατότητα να και μεγάλου όγκου. Ενώ όταν κάτι είναι φρέσκο και διαρκεί μόνο μερικέ ώρε, όπω διαρκεί το φρέσκο κράσαν, είσαι υποχρεωμένο η παραγωγή του να είναι μικρή. Άρα η μικρή παραγωγή έχει και μεγάλο κόστο και το κάνει το προϊόν ακριβό. Και να σε ρωτήσω, το, το μικρόβιο, α το πούμε, ή αν θε το, το, το ενδιαφέρον σου για την επιχειρηματικότητα, σε ποια ηλικία ξεκινάει. Πολύ μικρό. Uh, έχασα τον πατέρα μου 16-17 ετών και ήδη ήξερα πολύ καλά τη δουλειά του. Από τα 10 μου χρόνια, από τα 12 μου χρόνια πήγαινα κάθε... όποτε είχα διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι. Ε, από το να βρίσκομαι στη θάλασσα προτιμούσα να είμαι κοντά του στη δική του δουλειά, να βλέπω, να μαθαίνω. Και μάλιστα στο δημοτικό, γιατί ο πατέρας μου είχε και δύο αδέλφια με τους οποίους ήταν συνεταίροι, στο δημοτικό είχα καταφέρει, το, ήταν η πρώτη μου έτσι σοβαρή επιτυχία, να πείσω τη μάνα μου να με αφήνει τα βράδια, γιατί τα συμβούλια του γινόντουσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να, αφήσ, να πείσω τη μάνα μου να με αφήνει να τα παρακολουθώ. Αφού τη υποσχέθηκα ότι μην ανησυχεί, εγώ το πρωί θα ξυπνάω και θα πηγαίνω κανονικά στο σχολείο. Και, και το ότι βρέθηκε να αναλαμβάνει, ας πούμε, την επιχείρηση ή να ασχολείσαι με την επιχείρηση σε τόσο μικρή ηλικία. Πώ άλλαξε τη ζωή σου, Δηλαδή, ήταν κάτι ξαφνικό πρώτα απ' όλα, Δεν δηλαδή. Ναι, ήταν ξαφνικό. Ο πατέρα μου και πέθανε μέσα σε τρει-τέσσερι μήνε. Ε, ήταν το πιο σημαντικό γεγονό που χαρακτήρισε, νομίζω, τη ζωή μου. Και ήταν και καλό και ήταν και κακό. Κακό γιατί ανετράπη η οικογενειακή ισορροπία και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αν δεν συνέβαινε αυτό το κακό γεγονός, ε, δεν είμαι βέβαιο ότι θα είχα κάνει την ίδια πορεία. Γιατί από πολύ μικρό ήμουν υποχρεωμένο να. Όχι να κερδίσω χρήματα για να πλουτίσω, αλλά να έχουμε στο σπίτι εισόδημα. Άρα λοιπόν ξεκίνησα μικρό να πρέπει να βγάλω εισόδημα. Άρα από μικρό δουλειά, μάζευα εμπειρίε, σιγά σιγά. Και νομίζω ότι τελικά όταν πέρασαν πολύ τα χρόνια κατάλαβα ότι ουδέν κακό να μην γε καλού. Νομίζω ότι όλοι οι πατεράδε, και εγώ επίση, πάντα έχουμε στο μυαλό μας τι τελικά θα μείνει στα παιδιά μας σαν ανάμνηση, ή μάθημα ή από τη, τα χρόνια που θα είμαστε μαζί μέχρι να φύγουμε. Από τον πατέρα σου, ποια, ποια πράγματα σου, σου έχουν μείνει σαν πηξίδα ή σαν οδηγός ή σαν τρόπο ζωής. Ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος με αρχές. Γενικώς πορευόταν στη ζωή του με αρχές. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικότερο που μας δίδαξε και σε μένα και στον αδερφό μου, ότι κάποια πράγματα δεν παζαρεύονται στη ζωή. Βέβαια, στις επιμέρους συμβουλές του, κάποια άκουσα, κάποιο δεν άκουσα. Μία δε, δεν, δεν την άκουσα ποτέ. Μου έλεγε πάντα μοναχός σου να χορεύεις και όσο θέλει να πηδάς. Δεν έχω κάνει καμία επιχείρηση ποτέ στη ζωή μου μόνο μου. Πάντα είχα συνεδέρους. Και θεωρώ το συνεταιρισμό, όταν οι άνθρωποι έχουν ευρύ πνεύμα, ευλογία. Και Σπύρο, εσύ πώς πήγες από την οικογενειακή επιχείρηση στην Τσιπίτα, δηλαδή πριν φτάσουμε στο Κρουασάν ακόμα. Α, αυτή είναι η μακριά ιστορία. Έφυγα, στα, στα μόλις έλειωσα στο Πανεπιστήμιο, στα 22 μου, ε, ασφικτιούσα μέσα στη δουλειά του πατέρα μου, γιατί κυρίως τα αδέρφια ήταν μεγάλη άνθρωποι σε ηλικία και δεν είχαν καμία διάθεση να αλλάξουν πράγματα, να φέρουν πρόοδο στη δουλειά του. Έτσι αποφάσισα να φύγω άφησα, ή κράτησα τις μετοχές φυσικά γιατί τότε η πώληση των μετοχών δεν ήταν μια διαδικασία όπως σήμερα. Κράτησα τις μετοχές και πήγα υπάλληλο σε μια εισαγωγική εταιρεία τροφίμων πάλι. Εκεί λοιπόν εξελίχθηκα. Έμαθα και λιγάκι τι σημαίνει διεθνέ εμπόριο, πώ παίρνει αντιπροσωπείε, πώ κάνει δουλειέ με το εξωτερικό. Και στα 25 μου χρόνια, 25 μου χρόνια, Ήρθε ένας φίλος και με ενημέρωσε ότι την 1η Ιανουαρίου του 1986 θα έπεφτε στην Ελλάδα το μονοπόλιο, το ελληνικό, γιατί θα μπαίναμε στην τότε ΟΚ. Το μονοπόλιο στην Ελλάδα είχε τότε ινόπνευμα, τραπουλόχαρτα και σπίρτα και αλάτι. Ε, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό βρήκα μια αντιπροσωπεία με σπίρτα, τα έφερα στην Ελλάδα, έγινε... Κάτι που το έχω πει πολλές φορές, ένα λάθος, ότι αντί να φέρω κανονικά σπίρτα ασφαλεία, αυτά πανάβουν πάνω στο κουτί, έφερα ή μου φόρτωσαν Ιταλία, αν θέλετε, ε, σπίρτα ε, που ανάβανε σε κάθε λεία επιφάνεια και ε, αυτό έγινε, δεν πουλήθηκε ποτέ σαν σπίρτο, πουλήθηκε σαν παιχνίδι για τα παιδιά. Οπότε η ζήτηση ήταν τεράστια. Ε, ανέβαζα συνεχώς την τιμή που το πουλούσα χωρίς να πέφτουν οι ποσότητες. Αυτό το πανηγύρι κράτησε 8 μήνες. Στο τέλος του οκτώ η κυβέρνηση τότε για να προστατεύσει την ελληνική παραγωγή απαγόρευσε τα δικά μου σπίρτα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ακόμα σπίρτα θα πουλάγα. Και έτσι βρέθηκαμε πολλά για τα μέτρα μου λεφτά, αλλά χωρί δουλειά. Αναζήτησα λοιπόν τι δουλειά θα κάνω, τι δουλειά θα κάνω και μέσα στι άλλε ιδέε που ήρθαν κοντά μου. Ε, ήρθε και μια εταιρεία στο Μοσχάτο, στο δεύτερο όροφο μια πολυκατοικία, που έβγαζε γαριδάκια με το όνομα Τσιπίτα. Τα λεφτά δεν φτάνανε. Οπότε βρήκα και ένα συνεταίρο, το κάναμε 50-50. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, επειδή πάλι και με τα δικά του λεφτά έβαλα όλα όσα είχα βγάλει. Έβαλε και αυτό άλλα τόσα και επειδή δεν φτάναν τα λεφτά. Τι, τα υπόλοιπα τα πήραμε, τα δώσαμε, για τα υπόλοιπα λεφτά δώσαμε συναλλαγματικέ. Ε, μια μέρα όταν μεγάλωσαν τα παιδιά μου, τους έδειξα τις συναλλαγματικές που αγοράσαμε την εταιρεία. Πήραν τη συναλλαγματική, την κοιτάγανε καλά-καλά και μου έλεγαν: Πατέρα, τι είναι αυτό. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, βέβαια, γραμμάτιο και συναλλαγματική. Ούτε κι εγώ επίση, να σου πω. Ούτε εσύ έχει δει. Θα ναι. να σου φέρω μια μέρα έτσι για, να, για, την πληροφόρησή σου. Και θυμάμαι και αυτά τα σπίρτα που λε, που ήταν και τη μόδα του πιτσιρικάδε τότε, γιατί νομίζω ότι είμαστε καουμπόιδε που μπορούμε να ανάψουμε το σπίτι ακόμα και στην καουμπόικη μπότα πάνω. Άρα, Στην ήταν πολύ τότε να έτσι το τσιγάρο ναι, θυμάμαι. Και, και ξεκινάει η τσιπίτα η οποία εξελίσσεται με τα γαριδάκια σε τι είδου εταιρεία, μέχρι να έρθουν τα κρουασάν, α πούμε. Μόνο γαριδάκια βγάζαμε. Να. Αλλά ήταν μια εταιρεία που επειδή το γαριδάκι θεωρείται πολύ κακό προϊόν. Μία ε, φορά είχαμε δημοσιεύματα σε εφημερίδες τι κακά τα γαριδάκια και οι πωλήσει πηγαίνανε στο μηδέν. Μετά ξεχνιόταν αυτό, οι πωλήσει πηγαίνανε κανονικά. Αλλά το προσωπικό, τα έξοδα ήταν σταθερά είχαμε, όπω είπα προηγουμένω, μια εβδομάδα Δόξιο ο Θεό και μια εβδομάδα βοήθεια Παναγία. Ε, και λέω: Δεν είναι δουλειά αυτή. Θα, θα πεθάνουμε από την καρδιά μα μέχρι που να. Ε, και έτσι έψαξα ένα καινούριο προϊόν, κάτι διαφορετικό. Και έτσι ήρθε η ιδέα του κουρασάν και έγινε αυτό που έγινε. Και πε μου λίγο η εμπειρία του να βλέπει ένα προϊόν το οποίο τραβάει στην αγορά και έχει πλέον και μετόχου στον Ολαγιάν και, και αυτόν τον, τον, όμιλο ανθρώπων. Ε, Πώς ήταν η προσαρμογή στο ότι «ΟΚ, okay, πάμε να φτιάξουμε μια μεγάλη εταιρεία» πλέον. Μα δεν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε μια μεγάλη εταιρεία. Για πες μου Ξεκινήσαμε δηλαδή. να παράγουμε από μια γραμμή παραγωγής, κρουασάν. Αλλά με σωστή νοοτροπία, δηλαδή με αυτόματη γραμμή, να έχει χαμηλό κόστος για να μπορεί να παράγει ένα προϊόν που θα είναι προσιτό στον καταναλωτή. Πάντα φροντίζαμε να βγάζουμε την καλύτερη ποιότητα που η γνώση μας μας επέτρεπε. Γιατί στα διάφορα στάδια του κουρασάν έγιναν πάνω από 90 βελτιώσει. Στην αρχή, δηλαδή, αν συγκρίνει κανεί ένα κουρασάν των τελευταίων ετών με το τι βγάζαμε πριν 30 χρόνια, είναι το πρώτο παράδεκτο. Αλλά αυτό ξέραμε, αυτό κάναμε. Αλλά και ο κόσμο, και αυτό είναι το καλό στο innovation, δεν έχει κάτι να σε συγκρίνει. Άρα αυτό το οποίο του δίνει το θεωρεί ικανοποιητικό. Μετά έχει όλο το χρόνο και τα περιθώρια να το αλλάξει, να το ξαναλάξει, να κάνει βελτιώσει καινοτομίε άλλε κτλ. Το καλό στην καινοτομία είναι αυτό, ότι στην αρχή, επειδή το προϊόν σου είναι πρωτοεμφανιζόμενο, μια χαρά φαίνεται. Mm. Αν συγκρίνουμε ένα iPhone σήμερα με, ένα, με τα πρώτα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαμε πριν από 25-30 χρόνια, τι σχέση έχουν αυτά τα προϊόντα. Άλλο τόσο μακριά είναι και το κουρασάν. Έχει δίκιο. Ναι, υπάρχει μια ανεκτικότητα του κόσμου σε κάτι καινούριο και γίνονται ίσω και συμμέτοχοι στη βελτίωσή του με έναν τρόπο. Ναι, βεβαίω. Να με τι παρατηρήσει του βελτιώνε σε ποια φάση καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το μεγαλώσω και να αρχίσω να έχω παραστάσεις για το μέλλον μιας αρκετά μεγαλύτερης εταιρεία από αυτή που είχες αρχικά στο μυαλό σου. Πέρασαν πολλά χρόνια. Γιατί στην αρχή πήγαμε, κάναμε ένα εργο... Το κουρασάν είναι ένα προϊόν που είναι και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε παρα... εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε όσο μεγαλώναμε, στην αρχή μεγαλώσαμε το ελληνικό εργοστάσιο όσο μπορούσε να γίνει. Είχαμε συνεχώς εξαγωγές. Μετά όμως καταλαβαίνει σιγά σιγά ότι τα μεταφορικά, η προσπάθεια, όλα αυτά δεν αξίζουν. Και αρχίζει να κάνει εργοστάσια στις διάφορες χώρες. Ξεκινήσαμε πρώτα από τη Βουλγαρία, μετά Ρουμάνια, Πολωνία και σιγά σιγά κάναμε όλες τα εργοστάσια σε όλες τις χώρες που στο τέλος είχαμε. Και η ζωή σου όταν άρχισε πλέον να τρέχεις μια ας πούμε πολυεθνική εταιρεία, Πώς άλλαξε σε σχέση με πριν, με την έννοια του, ανθές; ε, αν θες, πώς επηρεάστηκε η νοτροπία σου για τον κόσμο, για τις πιθανότητες, για, τα, για, για το μέλλον. Αλλάζει υποχρεωτικά νοοτροπία και σαν άνθρωπος ακόμα αλλάζει, όταν πρέπει να διοικήσεις ανθρώπους με τελείως διαφορετικές νοοτροπίες. Παίρνεις ερεθίσματα, παίρνει νέες γνώσεις, δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος που θα λειτουργήσει στη Ρωσία, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει στη Μαλαισία ή στο Μεξικό και θα διοικήσει ανθρώπου με την κάθε φορά διαφορετική νοοτροπία. Αλλά σιγά σιγά εκπαιδεύεσαι, σιγά σιγά μαθαίνει και δεν χρειάστηκε να αλλάξω μόνο εγώ, άλλαξαν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην εταιρεία. Από του ανθρώπου παραγωγή που έπρεπε σε, τα... σε αυτέ τι χώρε να στήσουν εργοστάσια, μέχρι ανθρώπου των πολίσεων, τη διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι κάτι πολύ διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Και ήταν ένα ωραίο ταξίδι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μάθαμε, βελτιωθήκαμε, εξελιχθήκαμε. Νιώσαμε ωραία, ήμασταν περήφανοι για κάτι που ε, δημιουργούσαμε. Και αυτό το ταξίδι δημιουργεί αδρεναλίνη και συνέχιζε τη ζωή. Βέβαια, στην ποιότητα της ζωής υπήρχαν επιπτώσεις. Όλοι κοιμόμασταν σχεδόν τα μισά βραδιά του χρόνου κάπου στον κόσμο. Ε, άρα λοιπόν πολλά θέματα που αφορούν η οικογένεια, τρόπος λειτουργίας αλλάζουν αλλά συνολικά θα έλεγα ότι είναι μια ωραία εμπειρία και έχω την περιέργεια γιατί αυτό δίνουν διαφορετικοί άνθρωποι διαφορετική απάντηση σε αυτό την εταιρεία και τους ανθρώπους εταιρεία. εσείς εσύ την αισθανόσουν σαν παιδί σου και οικογένεια ή κράταγες μια απόσταση από αυτό, το, από αυτό? την εταιρεία δεν την αισθανόμενα οικογένεια. Τους ανθρώπους είναι αισθανόμενα οικογένεια. Την εταιρεία, όχι παιδί μου. Ε, πάντα κρατούσα στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά. Είναι μια δουλειά που θα προχωρήσει, θα, θα μπορεί να προχωρήσει και αρκετά, αλλά στο τέλος της ημέρας, Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει την ίδια δουλειά, έχουν δημιουργήσει εταιρείε και μεγαλύτερε από εμά ή και μικρότερε. Δεν θεωρώ ότι κάναμε κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι κάναμε κάτι πολύ καλό, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι ακόμη καλύτερο από εμά. Άρα λοιπόν, τελικά αυτό που μένει είναι το ταξίδι. Είναι η... Θυμάμαι σε μια συνέντευξη του Βουλιουκλάκη, λίγο πριν πεθάνει, που έλεγε και μου είχε κάνει εντύπωση ότι η ζωή είναι μια βόλτα. Είναι μια παρατζάδα, μάλιστα τη είπε. Είμαι και εγώ τη ιδέα άποψη ότι η ζωή μα μια βόλτα είναι. Δεν φτάνουμε κάπου. Κανεί μα και πουθενά. Ε, το θέμα είναι να, αυτή τη διαδρομή να την απολαμβάνεις και να μην περιμένεις ότι κάπου θα φτάσεις. Όπου και να φτάσεις υπάρχει κι άλλο. Αυτή τη, τώρα που σκέφτεσαι πίσω, ειδικά στη φάση που πουλήθηκε η εταιρεία και φαντάζομαι ότι αυτό ε, σου δίνει, αν θες, κατά κάποιο τρόπο και ένα ξεκάθαρο κλείσιμο ενός κεφαλαίου με, ένα, με έναν τρόπο, ε, όπου μπορεί να κοιτάξει πίσω. Από αυτή τη βόλτα, όπως, όπως είπες, Ποια στοιχεία απόλαυσε περισσότερο, εκτός από τη γενική εμπειρία φυσικά ενός ταξιδιού, μιας περιπέτεια, μιας βόλτας, υπάρχουν κάποια στοιχεία που λες, αυτό το απόλαυσα πολύ. Αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι ότι η δημιουργία μας ήταν χωρίς να χρειαστεί ποτέ να προδώσουμε αρχές και αξίες με τις οποίες ήμασταν ταυτισμένοι. Ούτε κάναμε εκτόσεις στην στους, 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 στους ποιότητά μας, δεν κάναμε εκτόσεις στον τρόπο που θα φερθούμε στους ανθρώπους μας. Η εταιρεία είχε αρκετά χρήματα, αρκετά κέρδη, που να μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που είχαμε. Ε, και στην πώληση ακόμα, ε, μπορέσαμε τη στιγμή της πώληση να, να φροντίσουμε τους ανθρώπους που ε, δούλεψαν για να δημιουργηθεί αυτό το, αυτό το αποτέλεσμα, γιατί τα Κανένα μόνο του δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Έχει τεράστια σημασία η ομάδα του. Και πέρα από την ομάδα του, ακόμη και ο τελευταίο εργάτη, ακόμη και η τελευταία εργάτρια ε, έχουν, έχουν συμμετοχή. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη, δηλαδή κλείνοντα αυτό ο κύκλο, η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση ήταν αυτή. Ότι δεν χρειάστηκε σε καμία φάση τη πορεία να, να μην είμαστε σύμφωνοι με τι αρχέ μα. Και υπάρχει κάποιο στοιχείο σε όλη αυτή την περιπέτεια που σου έχει μείνει ως το πιο δύσκολο ή δυσάρεστο. Τα δυσάρεστα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό, γίνονται οι καλύτερες αναμνήσεις. Όταν μαζευόμαστε καμιά φορά η ομάδα που ήμασταν και συζητάμε τι περάσαμε εκεί, τι περάσαμε εκεί, δεν έχω διαπιστώσει ποτέ να λέμε τι μεγάλη επιτυχία κάναμε εκεί και τη... τις δυσκολίες θυμόμαστε. Γιατί η δυσκολία τελικά γίνεται ε, το μάθημα ή πώς να το πω, η, η δυσκολία είναι εκείνη που σου μένει. Οι δύσκολε στιγμέ μένουν. Και μετατρέπονται μετά από μια επιτυχία στι πιο ευχάριστε αναμνήσει σου. Ωραία αυτό. Πολύ ωραία σκέψη. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το στοιχείο της απευθείας σχέσης με τον καταναλωτή το οποίο, ας πούμε, εμένα μου έχει λείψει στην επαγγελματική μου ζωή, να σου πω την αλήθεια, πουλάω σε άλλες επιχειρήσεις. Ε, ίσως μπορεί να σου έχει δώσει και ένα, αν θες μια καλύτερη ευαισθησία ή αίσθηση στο πώς έχει αλλάξει η χώρα, το οποίο θα με ενδιαφέρε λίγο να μου πεις. Δηλαδή, μαζί με τη δική σου βόλτα και τη δική σου περιπέτεια υπάρχει παράλληλα και μια βόλτα και μια περιπέτεια μια ολόκληρης χώρας, έτσι. Ε, εσένα η επιχειρηματική σου πορεία ξεκινάει τέλη του 80, να πούμε. Ναι, όχι, αρχές του 80. Αρχές του 80, αλλά το κρουασάν, λέω, πότε βγαίνει. Ναι, αρχές του 90. Αρχές του 90, έτσι. Θέλω να μου πεις λίγο, γιατί ίσως το 80 να πηγαίνει πολύ πίσω. Να πούμε από το 90 και μετά, όταν ξεκινάει το κρουασάν. Τι, τι, τι παρατηρήσεις θα έκανες για αυτή τη χώρα, πώς έχει αλλάξει. Η ζωή για μένα εξελίσσεται πάντα θετικά. Και η κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Βέβαια, οι άνθρωποι συνήθω όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία, τι αλλαγέ συνήθω κρίνουμε αρνητικά. Γιατί υπάρχει και η αυτόματη αντίσταση στην αλλαγή, που είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πάντα εξελίσσονται θετικά, οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι, και η χώρα μα έγινε καλύτερη. Απλά αρνούμαστε να το αναγνωρίσουμε λόγω ηλικία. Και επίσης συχνά κάνουμε συγκρίσεις, και στην Ελλάδα το κάνουμε πολύ αυτό, με τις 5-10 καλύτερες χώρες του κόσμου και διαπιστώνουμε τις ελλείψεις μας. Το οποίο καλά κάνουμε και το κάνουμε, γιατί αν δεν κάνουμε αυτό δεν θα βελτιωθούμε. Καμιά φορά όμως πρέπει να σταματάμε και να σκεφτόμαστε και πού ήμασταν 20-30 χρόνια πριν. 20-30 χρόνια πριν αυτή η χώρα ήταν πολύ διαφορετική. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στη νέα οικονομία πολύ. Τα startups που υπάρχουν σήμερα και η ευκολία με την οποία μπορούν να βρουν λεφτά ή να σηκώσουν λεφτά όταν έχουν μια καλή ιδέα φυσικά. Στη δεκαετία του 90 ο μόνος τρόπος να πάρεις λεφτά ήταν δάνειο από τράπεζα. Δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα. Και η τράπεζα θα σου δίνει λεφτά μόνο αν είχε ακίνητο. Το τι επιχειρηματική ιδέα είχε, το πόσο καλά πάει η δουλειά σου και όλα αυτά τα πράγματα δεν παίζανε κανένα πολύ τον ρόλο. Και συχνά, αν είχε και καλέ πολιτικέ προσβάσει, έπαιρνε δάνειο. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα η οικονομία έχει ανοίξει πάρα πολύ. Μπορεί να γκρινιάζουμε ότι θα έπρεπε να έχει ανοίξει περισσότερο και καλά κάνουμε. Αλλά για εμά που έχουμε ζήσει πολλέ δεκαετίε επιχειρηματικού βίου, δεν υπάρχει σύγκριση του σήμερα με το τότε. Ο Παύλος Τσίμας μου είπε κάτι το οποίο μου έμεινε και μου λέει ότι δηλαδή συζητάγαμε για τη μεταπολίτευση. Και τον ρωτάω, α, α, αυτή η αίσθηση ότι η μεταπολίτευση στην Ελλάδα ήταν μια αποτυχία, μια αποτυχημένη μεταπολίτευση, ε, τι άποψη έχει γι' αυτό, Λέει: Κοίτα, θα σου πω απλώ ένα στοιχείο. Το 1975 το 1 τρίτο του πληθυσμού τη Ελλάδο δεν είχε τελειώσει το δημοτικό. Και σταμάτησε εκεί. Λε, το εγώ αυτό. θα σου πω και ένα άλλο στοιχείο. Λε, το 1 τρίτο του πληθυσμού τη Ελλάδο δεν είχε τουαλέτα μέσα στο σπίτι του. Ακριβώ. Ε, νομίζω ότι ξέρει, εμεί που δεν θυμόμαστε οι νεότεροι και οι ακόμα πιο νέοι δεν θυμούνται καθόλου πώ ήταν η χώρα. Πιθανώ είναι δύσκολο να, να, να βγάλει τέτοια συμπεράσματα. Αλλά αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στη χώρα που, θε, που, που, που θεωρεί ουσιαστικές παθογένειες, ποιες θα ήταν αυτές, δηλαδή ποιες είναι, ποια είναι αυτά τα, τα, στοιχεία στη χώρα που πιστεύεις ότι μας κρατάνε πίσω σε ένα σχετικά διαχρονικό επίπεδο. Ίσως στοιχεία νοτροπίας μπορεί να πει κανείς. Έτσι. Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πάνω απ' όλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε. Πάρα πολύ λίγα σχολιά να βάζουν τα παιδιά να συνεργαστούν μεταξύ τους και να παραδώσουν ομαδικές εργασίες. Από μικρή λοιπόν μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε την έννοια της ομάδας. Δεν μαθαίνουμε την έννοια της αντίθετης άποψης. Δεν μαθαίνουμε την έννοια του να κερδίζουμε από τους άλλους, αλλά αντίθετα προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας στους άλλους. Αν αυτά τα ξεπεράσουμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σε πολύ, με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και αυτό για μένα είναι το βασικότερο θέμα με το οποίο το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να αλλάξει. Το θέμα δεν είναι αν παπαγαλίζουμε ή δεν παπαγαλίζουμε που το έχουμε ως κύριο θέμα μας. Άλλωστε δεν ξέρω πια και την εποχή αυτή που ζούμε σήμερα πολλές από τις γνώσεις που δίνουμε στα παιδιά μας ιστορία θρησκευτικών και τα λοιπά όταν μπορούν να τα ε, κάθε δευτερόλεπτο οτιδήποτε θέλουν από όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τους μάθουμε είναι πρώτον να αναζητούν τη γνώση με τον τρόπο που είναι σημερινός όμως και το δεύτερο να τους μάθουμε να, συνεργαζόμαστε μεταξύ, να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ναι. Ο ατομικισμό είναι το μεγάλο πρόβλημα τη Ελλάδα, η οποία οδηγεί και σε έναν υπερβολικό εγωισμό, η οποία οδηγεί και στο δεν σ ακούω. Οι περισσότεροι Έλληνε την ώρα που κάποιο του ρωτάει, δεν ακούν την ερώτηση και απαντάνε, ε, γιατί ήδη σκέπτονται τι θα απαντήσουν χωρί να έχουν ακούσει την ερώτηση. Ναι, ε, αυτό που λε, ε, εγώ το έχω διαπιστώσει πολύ με το Junior Achievement το οποίο και εσύ υποστηρίζει πάρα πολλά χρόνια που η πρώτη φορά που τα παιδιά βιώνουν συνεργασία στη ζωή τους, εκτός και από αυτούς που είναι αθλητές, είναι αυτές οι εικονικές επιχειρήσεις. Απλώς. Πριν από αυτό δεν έχουν καμία αίσθηση ε, του, 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 του πώς μπορεί να δουλέψουν με τους μαθητές τους. Και το αποτέλεσμα συχνά είναι ότι, θες, επειδή δεν γνωρίζουν τους γύρω τους, δεν γνωρίζουν και τον εαυτό τους τελικά. Δηλαδή αλλάζει η εικόνα του τι... Θέλουν οι ίδιοι να κάνουν όταν δουλέψουν για πρώτη φορά σε μια ομάδα. Τι βλέπουν τι συμπληρωματικότητε, βλέπουν σε ποια πράγματα έχουν σχετική, σχετικό πλεονέκτημα, τι απολαμβάνουν. Για το junior achievement που αναφέρθηκε, θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν το υποστηρίζω απλά πάρα πολλά χρόνια. Ε, ουσιαστικά, δύο άνθρωποι το ιδρύσαμε, ο Άιμινιου του ο ο Κυριακόπουλος και μοιραστήκαμε και το κόστος τη μετάφραση. Των αγγλικών βιβλίων στα ελληνικά. Το οποίο ακόμα θυμάμαι, παρόλο ότι είναι δεκαετίε πίσω, ότι είχαμε βάλει από 100.000 δραχμέ ο καθένα, γιατί ήταν σε δραχμέ ακόμη, προκειμένου να μεταφραστούν τα βιβλία. Και πήγαμε στην τότε Υπουργό Παιδεία, δεν θα πω ποια ήταν, και όταν το παρουσιάσαμε, μόνο που δεν μα πέταξε έξω, και καταφέραμε τα πρώτα χρόνια να το βάλουμε μόνο σε κάποια λίγα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία μα δέχτηκαν και αυτοί με κρύα καρδιά. Και σήμερα είμαι ειλικρινά από τα πράγματα για τα οποία είμαι πολύ χαρούμενο. Είδα ότι φέτο ήταν σε 650 σχολιά, νομίζω. Και πιάνει περίπου 20.000 παιδιά πια ναι. οργανισμού. Και χαίρομαι γιατί, όπω είπε, είναι το πρώτο έναυσμα να δουλέψουν ομαδικά τα παιδιά. Πέρα από το ότι του βάζει και σε μια έννοια επιχειρηματικότητα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Η ομαδική εργασία και η ικανοποίηση του να ανοίξει μια ομάδα τελικά κιόλα. Ε, αυτό το οποίο πολύ επαναλαμβάνουν και ξαναεπαναλαμβάνουν ε, για την Ελλάδα είναι ότι έχουμε κάποια μαγικά θετικά χαρακτηριστικά ε, για το οποίο ήθελα λίγο τη γνώμη σου. Δηλαδή αν, αν η παθογένειά μας είναι σε κάποιο βαθμό η έλλειψη συνεργασίας και ο ατομικισμός έχουμε κάποια στοιχεία προς τη θετική πλευρά ως, 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 ως έθνος, ως κράτος. Ω λαό. Έχουμε και νομίζω ότι σιγά σιγά τα χάνουμε. Γιατί εγώ νομίζω ότι του ανθρώπου του κάνει μαχητέ, του κάνει εφευρετικού η ανάγκη. Και επειδή σιγά σιγά στην Ελλάδα η ανάγκη χάνεται, θα τα χάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σιγά σιγά. Ε, η ανάγκη είναι πολύ μεγάλο σχολείο και κάνει τον άνθρωπο να. Σκαρφίζεται λύσει, να βρίσκει. να γίνεται financial engineer καλό, γιατί έχει λίγα λεφτά στην τσέπη του. Ε, διδάσκει, ανάγκη διδάσκει. Ενώ η άνεση ε, του ανθρώπου, ε, κακά τα ψέματα του χαλάει. Του χαλάει. Δεν του χαλάει, δεν του εξελίσσει, μάλλον, για να είμαι σωστά. Όσο λοιπόν προοδεύουμε σαν κοινωνία οικονομικά, νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό σιγά-σιγά θα το χάνουμε. Θα κερδίζουμε άλλα βέβαια, μέσα από τη γνώση, μέσα από συμμετοχή σε πιο μεγάλε έννοιες, αλλά είναι το χαρακτηριστικό μας. νομίζω ότι η ανάγκη μας έχει κάνει να είμαστε αποτελεσματικοί τελικά σε διάφορες καταστάσεις. Αυτό που λες τώρα είναι, νομίζω, από τα πιο μεγάλα προβλήματα ακόμα και γονιών που οι ίδιοι έχουν πετύχει κάποια πράγματα ως προς τα παιδιά τους. Και, δηλαδή, πώς κρατάς ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε μια άνετη οικογένεια, με αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ξέρεις, φωτιά στο στομάχι, ξέρεις, ε, ε, να, να έχει αυτή τη μαχητικότητα και να μάθει να απολαμβάνει να, να τη μάχη, να την επιδιώκει, να την απολαμβάνει. Κυρίως με το παράδειγμα. Άλλωστε τα παιδιά δεν ακούνε, τα παιδιά βλέπουν. Ε, δεν έχει νόημα να λες ένα παιδί, «Δεν κάνει να καπνίσει τη ζωή σου και να το τσιγάρο τώρα που το λες». Ε, τα παιδιά κυρίως μαθαίνουν βιωματικά και αυτό που βλέπουν, αυτό που κάθε μέρα βλέπουν η οικογένειά τους να κάνει κτλ. Τελικά αυτό πάνε και κάνουν. Μπορεί στην αρχή στην εφηβεία να το απορρίπτουν, να μάχονται εναντίον του, να, να, να. Αλλά όταν μεγαλώνουν και πάνε λίγο παραπέρα, αν το παρατηρήσεις, κάπου εκεί κοντά γυρνάνε όλοι. Σε καλύτερη έκδοση πάντα, αλλά κάπου εκεί θα ξαναγυρίσουν. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, εκτός από τη συνεργασία που είναι το, το αδύναμο σημείο μας, η μαχητικότητα τελικά ίσως να είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο σε έναν επιχειρηματία. Δηλαδή το να, να, υπάρχει μια σχεδόν απόλαυση της μάχης. Δηλαδή να, να είναι κάτι το οποίο απολαμβάνει, Είναι κάτι το οποίο το, το αντέχεις και, το, και το, και, και το μπορείς να το διαχειριστείς. Και μια αισιοδοξία. Mm. Στη ζωή δεν γίνεται τίποτα δεν είσαι αισιοδόξης. Πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου, πρέπει να πιστεύεις στις καταστάσεις ότι ό,τι και να τύχει θα το καταφέρω, θα το βολέψω, θα προσπαθήσω, θα αγωνιστώ, θα το ξεπεράσω το πρόβλημα. Αν δεν έχει μια έμφυτη αισιοδοξία, νομίζω ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δημιουργήσει πράγματα. Ακόμη και ένα καλλιτέχνη που ξεκινάει και θέλει να γίνει ηθοποιό ή να γίνει ζωγράφο ή να γίνει κάτι, αν δεν πιστεύει στον εαυτό του και ότι μια μέρα θα ζωγραφίσει πάρα πολύ καλού πίνακε, τι προσπάθεια να κάνει. Ε, νομίζω ότι η μυρολατρεία δεν πάει καθόλου καλά με την. Οποιαδήποτε δημιουργική διαδικασία, όπω λες, από την επιχείρηση μέχρι την τέχνη. Αυτό που εμένα με έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια είναι η σχέση, αν θες, υπαλλήλου και ιδιοκτησίας, να το πω έτσι. Δηλαδή, εργοδοσία. Εργοδοσίας. Με την έννοια ότι αυτό έχει αρχίσει κάπως να φθίνει σε ένα επίπεδο, με την έννοια ότι πολλοί υπάλληλοι πια διεθνώς έχουν μετοχές options, ας πούμε, στις εταιρείε, οπότε λίγο πάβουν να αισθάνονται οι υπάλληλοι και αισθάνονται και αυτοί οι ιδιοκτήτε. Από την άλλη, βέβαια, η απόσταση μεταξύ του πλούτου, αν θες, των ιδιοκτητών, βλέπε, Μπέζος, Γκέιτς, Μάσκ και τα λοιπά, και ακόμα και αυτών που έχουν γίνει σε ένα βαθμό συμμέτοχοι, η απόσταση αυξάνει σε, σε, σε τεράστιο βαθμό. Ε, ήθελα λίγο τη σκέψη σου γύρω από αυτό, γιατί είναι ένα, ενδιαφέρον ζήτημα για το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, πού τραβάει κανείς αυτή τη γραμμή και πώς τη διαχειρίζεται ακριβώς. Και εσύ το έχει διαχειριστεί αυτό. Εγώ νομίζω εσύ. δεν υπάρχει γραμμή. Πουθενά. Με την έννοια ότι ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Το κεφάλαιο, λοιπόν, θα παίζει πάντα ρόλο. Δεν γίνεται να μην παίζει ρόλο. Και τα ονόματα που ανέφερε εσύ και άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίε, από μια στιγμή και μετά, τα κεφάλαιά τους βοηθούν στην α, περαιτέρω ανάπτυξή τους και στο να μεγαλώνουν τον πλούτο τους πάρα πολύ και έτσι δημιουργείται και απόσταση από τη μεσαία τάξη, από την κατώτερη. Το θέμα όμως δεν είναι αν μεγαλώνει αυτή η απόσταση. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν, έχουν, που δεν διαθέτουν αυτό το κεφάλαιο να νιώθουν, και έχει τεράστια σημασία αυτό, ότι αν προσπαθήσω μπορώ και εγώ να τα καταφέρω. Δεν θα γίνω Bezos και Bill Gates, αλλά εν τιας περιπτώσει μπορώ να βελτιώσω σημαντικά τη ζωή μου, μπορώ και εγώ να συμμετάσχω. Δεν είναι... Να μην αποκλείουμε τους νέους ανθρώπους δηλαδή από το σύστημα. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δυστυχώ, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι μπορούν να μπουν και αυτοί στο σύστημα. Αν δουλέψουν, αν προσπαθήσουν, να να. να. Γιατί του, του, ε, υπάρχει ένα, μια, μια φιλολογία γύρω μας ότι τα πάντα είναι ε, το παιχνίδι είναι σικέ και ότι... Τα πάντα τα φτιάχνουν κάποιοι μεγάλοι και τα σχεδιάζουν και εμείς απλώς είμαστε τα πιόνια τους και τέτοιες καταστάσεις. Τα οποία θα μου επιτρέψουν να σου πω ότι είναι μπουρδες. Τελείως μπουρδες. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ανοιχτό και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Ε, απόδειξη και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα που ξεκινήσαμε από το κυριολεκτικά τίποτα ε, μπορούν να μας πείσω ότι σήμερα είμαστε μέρος του συστήματος. Αλλά... Δεν ένιωσα ότι κάποιο προσπάθησε ποτέ να με εμποδίσει ή ότι το σύστημα ήταν κοράπτη ε, και γι' αυτό όλα αυτά. Και το corruption είναι μέσα στη ζωή, αλλά μέχρι έναν βαθμό δεν είναι ότι το corruption δημιουργεί το πρόβλημα στου υπόλοιπου. Εγώ νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά του εφευρίσκουν δικαιολογίε. Ε, δεν σκέφτονται ψύχραμα και βρίσκουν δικαιολογίε με στόχο να πούνε ότι δεν φταίω εγώ που δεν μπόρεσα να βρωματοποιήσω το όνειρά μου. Κάποιοι άλλοι με. και αυτό είναι κομμάτι αυτοκριτική. Γενικά, ο άνθρωπο αποφεύγει την αυτοκριτική γενικότερα μέσα στην ανθρώπινη φύση και αυτό είναι λάθο. Αυτό είναι λάθο. Ε, πρέπει να είσαι αυστηρό με του γύρω σου, αλλά ακόμη πιο αυστηρό με τον εαυτό σου. Και πρέπει να αναγνωρίζει τα λάθη σου. Γιατί αν δεν αναγνωρίζει τα λάθη σου, δεν έχει ελπίδα να βελτιωθεί. Και δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν κάνει κάθε μέρα λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Ε, το θέμα είναι, τα αναγνωρίζουμε και φροντίζουμε να τα διορθώσουμε ή δεν τα αναγνωρίζουμε και τα επαναλαμβάνουμε. Γιατί αν δεν τα αναγνωρίζεις, θα το επαναλάβει. Αν δεν πει αυτό ήταν λάθο, θα το ξανακάνει. Mm -hmm. Εγώ δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να νιώσουν οι νέοι μα και γι' αυτό βλέπουμε και διάφορε περίεργε τάσει να αναπτύσσονται γύρω μα του νέου. Ε, οι νέοι μα πρέπει να πιστέψουν πραγματικά ότι το σύστημα είναι ανοιχτό και μπορούν να φτάσουν όπου εκείνοι αποφασίσουν αλλά όχι χωρίς προσπάθεια, όχι χωρίς commitment, όχι χωρίς ε, θυσίες από τη ζωή τους. Δεν γίνεται να είμαστε να περνάμε και καλά και χρόνο να αναπτυσσόμαστε και να μην προσπαθούμε και να μην διαβάζουμε όταν είμαστε μαθητές και να μην προσπαθούμε όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο και να μην συμμετέχουμε σε ομάδες. Δεν γίνεται. Το παιχνίδι έχει όρους και οι όροι είναι ξεκάθαροι. Θα προσπαθήσεις, θα αμυφθείς. Η χαλαρότης δεν οδηγεί πουθενά. Εσύ που αποδίδεις την τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής ε, στο αφήγημα και την άποψη που έχει ο κόσμος για την επιχειρηματικότητα και, και θα έλεγα ακόμα παραπάνω στην Ελλάδα. Δηλαδή πας στην Αμερική και οι επιχειρηματίες είναι μέρος της ιστορίας του τόπου. Πραγματικά. Ε, Μιλάνε για πρωθυπουργού, για πρόεδρου, μιλάνε για επιστήμονε, μιλάνε και για επιχειρηματίε και είναι συνυφασμένοι με την εξέλιξη και την ιστορία αυτή τη χώρα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πάρα πολύ θετική ε, άποψη και στους, από πολύ μικρή ηλικία για αυτό το πράγμα. Εξού και πουλάνε και λεμονάδες στη γωνία και προσπαθούν να είναι από μικρή εξοικειωμένοι με, με αυτή τη δραστηριότητα. Ενώ αντιθέτω στην Ευρώπη, και να συναντά συχνά σνομπισμό προς την επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα δεν, δεν, δεν συναντάς νομπισμό, συναντάς ε, από μίσος μέχρι φθόνο, ας το πούμε. Απαξίωση. Απαξίωση, ναι, σωστά, απαξίωση. Εσύ που το αποδίδεις αυτό, γιατί, γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με, με την επιχειρηματικότητα, παρόλο που αλλάζει αυτό το τελευταίο... Η Ευρώπη μεγάλο. είχε πάντα ένα προηγμένο κοινωνικό μοντέλο σε σχέση με την Αμερική. Αυτό λοιπόν έδινε στους ανθρώπους μία, ε, να το πω, μία προστασία και μείωνε την ανάγκη για μαχητικότητα, για προσπάθεια, για... Η Αμερική έχει ένα σύστημα στο οποίο εύκολα μπορείς να βρεθείς, ακόμη και στο δρόμο, εύκολα μπορείς να βρεθείς, αν βρεθείς χωρίς ασφάλιση, σε ουσιαστικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, στην Ευρώπη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξαναγυρνάμε στο αυτό που είπα προηγουμένω περί ανάγκη. Εκεί αυτό το σκληρό λοιπόν σύστημα δημιουργεί στου ανθρώπου την ανάγκη να αναγνωρίσουν όλε τι πηγέ από τι οποίε μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του. Στην Ευρώπη η κοινωνική προστασία και το κοινωνικό μα μοντέλο δεν δημιουργεί τόση πίεση στου ανθρώπου. Γι' αυτό και φτάνουμε σήμερα να κατηγορούμε του Αμερικάνου και να λέμε ναι, τι σύστημα είναι αυτό. Δουλεύουν μέρα νύχτα, κάνουν, φτιάχνουν, δείχνουν, δεν είναι ανθρώπινε συνθήκε με τι οποίε δουλεύουν κτλ. Στην Ευρώπη Έχουμε σίγουρα ένα καλύτερο κοινωνικό μοντέλο, είναι πιο προστατευτικό για τους ανθρώπους. Τώρα, αν με ρωτήσει σε ποιο, ποιο, από τα δύο μοντέλα προτιμώ, εγώ θα προτιμήσω το ευρωπαϊκό, παρόλο ότι δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια αγάπη για την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά του, ευρωπαϊκού, του αμερικάνικου. Ε, αλλά πιστεύω ότι τελικά, επειδή η κοινωνία μας δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους άξιους να μάχονται άξιου να φέρουν αποτελέσματα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν, υπάρχουν και άνθρωποι με ειδικέ ανάγκε, υπάρχουν και άνθρωποι. Νομίζω λοιπόν ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο δημιουργεί τελικά καλύτερε ανθρώπινε συνθήκε, έστω και αν οικονομικά δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτή τη σκληρότητα, αν θες, του Αμερικάνικου συστήματος ε, τη συναντάει κανείς γρήγορα όταν επισκεφθεί την Αμερική και είναι κάτι απάνθρωπο, είναι κάτι που δεν ταιριάζει αν θες, με την... το επίπεδο πολιτισμού, κατά τα άλλα, αυτής της χώρας. Είναι... Ναι, είναι... έχει διόπιση σε Αμερική. Πραγματικά, πραγματικά είναι. υπάρχει μια σκληρότητα. Από την άλλη, ξέρεις, θα έλεγα ότι το ότι ο Ευρωπαίος κρίνει την ποιότητα ζωής του, του καθενός σε σχέση με το πόσο ελεύθερο χρόνο έχει είναι κάτι πάρα πολύ λανθασμένο, διότι οι Αμερικάνοι το βλέπουν αλλιώ. Λέει δεν είναι πόσο ελεύθερο χρόνο έχει, είναι στο χρόνο που έχει πόσο ουσιαστικά ε, τον βιώνει και πώ ικανοποίηση σου δίνει η ζωή σου. Δεν υπάρχει ελεύθερο και γεμάτο χρόνο, υπάρχει ο χρόνο, ο οποίο ε, πρέπει να είναι ουσιαστικό, ευχάριστο, δημιουργικό και αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα από τη δουλειά σου. Ωραίο δεν είναι όμω να έχουμε διαφορετικά συστήματα, διαφορετικέ λογικέ, διαφορετικέ φιλοσοφίε ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε, να μπορούμε να σκεφτόμαστε, να μπορούμε να. Δηλαδή, αν όλο φαντάσου έναν κόσμο που όλοι είχαμε ακριβώ την ίδια κουλτούρα. Πάρα πολύ βαρετό. Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι δίνει και επιλογέ. Ε, Κανεί να ζήσει εκεί που του ταιριάζει κιόλα. Δίνει και επιλογέ, δίνει και. Νομίζω ότι ένα κόσμο που θα ήμασταν όλοι το ίδιο πράγμα θα ήταν ε, απέσιο. Τώρα θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι ότι ε, τι σου δίνει το έναυσμα και το ενδιαφέρον τώρα με την bespoke, κατά κάποιο τρόπο με άλλο τρόπο από πριν, αλλά να συνεχίζεις στον επιχειρηματικό στίβο, ε, αντί να πεις ότι θα ξεκουραστώ εν πάση περιπτώσει για κάποιο διάστημα. Απλώς με ενδιαφέρει να δω πώς το σκέφτεσαι. Δύο λέξεις είναι η απάντηση. Το ένα είναι η δημιουργία και η ικανοποίηση που παίρνει η κανείς από τη δημιουργία νομίζω ότι είναι ασύγκριτη. Ακόμα και το παιδί σου δημιουργία είναι. Δημιουργεί έναν καινούριο άνθρωπο. Ε, η δημιουργία είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό στοιχείο τη ζωή. Και το δεύτερο είναι και κάτι πιο, πιο κοινικό και θα σου το πω ότι αυτό έχω μάθει να κάνω. Ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να περάσουν πολύ καλά τη ζωή του και να, περάσουν, να γεμίζουν πολύ μεγάλου ελεύθερου χρόνου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι. Το έχουν κάνει ξανά και ξανά και μπορούν να το ξέρουν και μπορούν να το αξιοποιήσουν κτλ. Άνθρωποι σαν εμένα που έχουμε να... μάθει να είμαστε κυρίω στη δουλειά και να έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκείνο. Είναι διαφορετικό. Χρειάζεται διαφορετικού ανθρώπου. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Οπότε έμεινα στην κατηγορία μου και προσπαθώ να συνεχίσω εκεί που ξέρω και είναι βατό ο δρόμο για μένα. Ήθελα να σε ρωτήσω ε, το. Ο ρόλος των προτύπων, περιπτώσει, ε, ανθρώπων, φιγούρες ιστορικές κτλ. Δεν είναι απαραίτητα κάτι που καθορίζει τη ζωή σου. Σίγουρα δεν καθορίζει τη ζωή σου. Αλλά είχες ποτέ στο μυαλό σου κάποιους ανθρώπους, ανεξαρτήτως αντικειμένου και χώρας, που σε ενέπνεαν. Ναι, πάντα είχα. Οι οποίοι βέβαια δεν ήταν σταθεροί σε σχέση με τις ηλικίε μου όσο μεγάλωνα, ο, δηλαδή κάθε, θα έλεγα έτσι, περίπου κάθε δεκαετία, αυτά τα πρότυπα άλλαζαν. Ε, ναι, είναι, αρκετοί τελικά άνθρωποι από τους οποίους προσπάθησα να μιμηθώ ή να εμπνευστώ ή να δω πώς το κάνανε για να το κάνω κι εγώ έτσι καλά όπως νόμιζα ότι το κάνανε αυτοί. Δόξα τω Θεώ, είχα πάντα πρότυπα. Και συνεχίζω να Σπύρο, μπορεί να σκεφτεί κάποιε φιγούρε συγκεκριμένε έτσι που θα μπορούσαν να δώσουν έμπνευση και σε άλλου. Φοβάμαι ότι είναι παλιέ πια φιγούρε. σημασία. Ε, Ένα άνθρωπο ο οποίος... Α, όταν η εταιρεία HP έγινε μεγάλη διεθνή κτλ. Ένα άνθρωπο και μια εταιρεία την οποία παρακολουθούσα πάντα ήταν η Φεραίρο που είναι και στο δικό μου τομέα στα τρόφιμα. Ε, Παλαιότερα σε θέματα management είχα παρακολουθήσει για πολλά χρόνια τον Jack Wells, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη General Electric για πάνω από 30 χρόνια. Και είχα τη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσω και κάνω δύο σεμινάρια τα οποία έκανε αυτό και να ακούσω τι δικέ του, του αρχέ με τι οποίε διοικούσε μια εταιρεία των 600.000 ανθρώπων. Και παλιότερα τώρα θα πάμε σε πολύ παλιού ανθρώπου που φοβάμαι ότι δεν του ξέρει κανένα και θα προδώσω και την ηλικία μου, οπότε έτσι... <laughs> Ήθελα να σε ρωτήσω... Ε... ως προς την επιχειρηματικότητα. Όλοι μας κάνουμε κάποια πράγματα σωστά, κάποια πράγματα λάθος, και όπως λες, το σωστό και το λάθος, όταν το αποτέλεσμα είναι καλό, καμιά φορά είναι και δύσκολο να το διακρίνεις. Ε... Παρ' όλα αυτά, θα είχες κάποιες δεν θα το πω συμβουλέ, θα το πω σκέψει, παρατηρήσει που θα μπορούσε να μοιραστεί με κάποιον που ξεκινάει τώρα, δηλαδή που είναι στην ίδια φάση που ήσουν εσύ όταν ξεκίναγες ε, και μπορεί να δουν χρήσιμε σαν σκέψει. Έχω παιδευτεί πολύ να βρω ποιε είναι οι... η συνταγή, να το πούμε έτσι για, να, για μια καλή επιχειρηματική πορεία. Έχω καταλήξει λοιπόν ότι υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις αρχές. Η πρώτη είναι να έχεις αρχές και αξίες. Είναι το πιο σημαντικό. Να μην είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις τα πιστεύω σου ανάλογα με τις δυσκολίες, τις πρόσκαιρες που μπορεί να σου εμφανιστούν ή κάτι που νιώθεις προσωρινά ότι διευκολύνει ή βολεύει τα πράγματα. Να προσπαθείς να δίνεις ακόμη και τις λύσεις που είναι δύσκολες, αλλά που θα είναι εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν τη σωστή βάση και δεν θα μεταθέσουν αυτό απλώς το πρόβλημα παρακάτω. Θα μπορούσε να μου πεις κάποια αρχή που ξεχωρίζει από τις άλλες που κουβαλάς μέσα σου. Εγώ επειδή προέρχομαι από τα τρόφιμα, η πρώτη και βασικότερη αρχή μας είναι η ποιότητα ποτέ δεν σκαρτεύεις την ποιότητα σε ένα προϊόν σου μόνο και μόνο γιατί μπορείς να ρίξεις το κόστος ή μπορείς να κερδίσεις πρόσκαιρα κάποια χρήματα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός προς, προς κάθε stakeholder μιας εταιρεία. Ξεκινάς από τον πελάτη σου που δεν θα τον κοροϊδέψει ποτέ, τον προμηθευτή σου, τον εργαζόμενό σου, το μέτοχό σου, και γενικότερα, όποιο stakeholders έχει μια εταιρεία, πρέπει να υπάρχει από την πλευρά του ανθρώπου και τη επιχείρηση σεβασμό προ αυτούς. Το τρίτο που έχω σκεφτεί είναι ότι πολλέ φορέ το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο συμφέρον τη εταιρεία δεν ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν πρέπει να παίρνει πάντα την απόφαση που θα σε οδηγήσει μακροπρόθεσμα καλά, όχι βραχυπρόθεσμα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο Σχεδόν οι επιχειρηματίε το αντιμετωπίζουν καθημερινά, θα έλεγα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ψάχνει. Όταν σου τίθεται ένα θέμα στο οποίο πρέπει να αποφασίσει: τι από τα δύο είναι το προσωρινό και τι είναι το μακροχρόνιο. Και η τέταρτη αρχή είναι πάρα πολύ απλή, είναι καμία από τι παραπάνω τρει δεν τι παζαρεύουμε. Δεν πρέπει, για μένα, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο επιχειρήν. Πρώτα πρώτα να μην βιάζονται να κάνουν λεφτά να μην βιάζονται να κάνουν επιτυχία. Ε, δεν είναι λότο η επιχείρηση, ούτε προπό. Η επιχείρηση είναι μια μακρο... Για να φέρει επιτυχία πρέπει να χτίσει μακροπρόθεσμα αξία. Δεν γίνεται να χτίσει μακροπρόθεσμη αξία σε μια μέρα και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο. Το θέμα είναι να παρακολουθήσει ότι πα καλά, ότι είσαι σε σωστή πορεία. Για το πού θα φτάσει δεν το ξέρει κανεί. Αν όμω έχει μια σταθερά καλή πορεία, το τέλος του κόσμου είναι το τέλος σου. Δεν υπάρχει τέλος μετά. Και ήθελα να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση που κάνω σε όλους, που είναι την τελευταία μέρα της ζωής σου, η οποία μπορεί κάπως τυχαία να πούμε ότι τη γνωρίζει. Και μπορεί να προέλθει από την καταστροφή του κόσμου μέχρι κάποια ασθένεια δική σου. Αλλά πάντω είσαι σε πολύ καλή φόρμα, όπω και να έχει αυτή την τελευταία μέρα. Πώ θα την παίρναγε, Νομίζω με του ανθρώπου που αγαπάω. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μάρκο, και εγώ σε ευχαριστώ.